Δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση κλιμακίων του ΕΟΔΗ στοιχείου, καθώς κάθε πρόσληψη γίνεται με πανελλαδικά κριτήρια, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Παντελής Βρουλής, σχολιάζοντας τις ουρές που καθημερινά υπάρχουν στην κεντρική πλατεία του νησιού. Ο κ. Βρουλής τόνισε μεταξύ άλλων ότι στοιχείο έχουμε δύο κλιμάκια του ΕΟΔΗ, με ένα εξ αυτών να πραγματοποιεί τους κατοίκων εμβολιασμούς, κάτι που σταμάτησε αυτή την περίοδο, καθώς η αυξημένη ζήτηση για τεστ κατέβασε και το δεύτερο κλιμάκιο στην πλατεία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε τόσο καιρό, ότι πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει εμείς οι ίδιοι να διαφυλάξουμε την υγεία μας και την υγεία των γερόντων ή αυτών που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα κλιμάκια εδώ είναι δύο. Δεν μπορούν να αυξηθούν ξαφνικά μόνο για τυχείο. Το ζήτησα προχτές που το έκαναν σαν αίτημα. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο μόνο για τυχείο να βγει κάτι τέτοιο. Τώρα τι γίνεται. Ας μην ξεχνάμε ότι το ένα κλιμάκιο κάνει το εξής. Πηγαίνει στα χωριά ή στην πόλη και εμβολιάζει αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αμέσως μειώνεται. Ζήτησα λοιπόν για λίγο καιρό να σταματήσει αυτή η εξυπηρέτηση, να μην πηγαίνουν δηλαδή να κάνουν εμβολιασμούς κατοίκων, ούτως ώστε να ανταποκριθούν εδώ στην, που έχουμε μια παραπάνω ζήτηση, δηλαδή που μαζεύονται πάρα πολλά άτομα. Αυτός είναι ο λόγος που δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Είναι ένα, βλέπουμε τελευταία ότι ο κόσμος μαζεύεται στην πλατεία γιατί είτε φοβάται, είτε θέλει να έχει ένα πιστοποιητικό για να μπορεί να κυκλοφορήσει πιο ελεύθερα. Έτσι λοιπόν, είτε είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει από την Αθήνα. Έτσι λοιπόν, έχουμε την να μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος στις πλατείες, στην πλατεία μας εδώ, και να προσπαθούν να εμβολιαστούν. Να κάνουν δηλαδή το rapid test για να μπορούν να ξέρουν αν θα πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Αναφορικά με τους κατοίκων εμβολιασμούς που τώρα δεν πραγματοποιούνται από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ο κ. Βρουλής υπογράμμισε ότι πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον οικογενειακό γιατρό, καθώς μόνο εκείνος μπορεί να κλείσει το ραντεβού. Όποιος δεν μπορεί να μετακινηθεί για πολλούς λόγους, είτε είναι η κινητικότητα δεν μπορεί να μόνος του να μετακινηθεί, είτε έχει διάφορα προβλήματα και είναι κατοίκων, είτε κατάκητοι κτλ. Αυτοί πρέπει να βρουν τον γιατρό τους και ο γιατρός τους θα τους κλείσει ραντεβού. Αυτός είναι υπεύθυνος για να τους κλείσει ραντεβού στον ΕΟΔΗ και να πάει το κλιμάκιο να τους εμβολιάσει. Είπα προηγουμένως λοιπόν ότι ακριβώς ένα τέτοιο κλιμάκιο είναι αυτό το οποίο είναι και εδώ. Αλλά λόγω του ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά άτομα, έχουν αφήσει τους εμβολιασμούς κατοίκων και συναθροίζεται ο κόσμος εδώ και τα δύο κλιμάκια είναι εδώ πέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά από εκεί αυτό το επεξεργάζεται κάποιος συνάδελφος γιατρός, ο οποίος είναι στο πυργί, και αυτός δίνει τις οδηγίες πού και πότε θα πρέπει να πάει το κλιμάκιο να εμβολιάσει. Και ως συνήθως δεν μπορεί να πάει στο πυργί να εμβολιάσει έναν και να πάει στρα στα καρδάμιλα να εμβολιάσει άλλον. Τι κάνει λοιπόν? Περιμένει να μαζευτούν τα ραντεβού από τη μια περιοχή, την Νότια Χίο ας πούμε, και ύστερα πάει στη Βόρεια. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι είναι αυξημένες οι απαιτήσεις στην πλατεία, το κλιμάκιο δεν πάει για εμβολιασμούς. Αλλά αυτό θα είναι για 1-2 μέρες, δεν ξέρω, αυτό δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, είναι ο ΕΟΔΗ και είναι ο συνάδελφος γιατρός, ο οποίος κατευθύνει από το κέντρο υγείας του αυτοπυργή, πού και πότε θα πάει το κλιμάκιο να εμβολιάσει κατοίκον τα άτομα.